Οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται, με συνέπεια να πηγαίνουν και οι επενδύσεις πίσω, γιατί υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα σε εξέλιξη. Μετά πολλών εμποδίων εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις των πολιτών με τις κατατόπους υπηρεσίες δόμησης και της Κρήτης, καθώς οι σοβαρότατες ελλείψεις μηχανικών που καταγράφονται σε πολλές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες και το Ρέθυμνο, μόνο καθυστερήσεις και γκρίνια δημιουργούν. Ενδεικτικό της κατάστασης αλλαλούμ που επικρατεί είναι ότι μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες δεν είχε δοθεί καν η δυνατότητα στους Δήμους που δεν έχουν συστήσει πολεοδομίες να συνάψουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας με άλλους Δήμους προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Λόγω του σχεδίου νόμου Καλλικράτης έπρεπε οι 332 Δήμοι ανά την Ελλάδα να συστήσει ο κάθε Δήμος τη δικιά του πολεοδομία. Αυτό λοιπόν δεν έγινε και μιλάμε για 13 χρόνια μετά, και μπορώ να σας πω και κάποια στοιχεία. Ότι από τους 332 Δήμους πολεοδομίες έχουν συστήσει οι 168, δηλαδή το ποσοστό 51% των Δήμων έχουν συστήσει πολεοδομίες, οι άλλοι 164, το 49% δεν έχουν συστήσει ακόμα πολεοδομίες. Και μιλάμε για 13 χρόνια, όπως σας είπα μετά. Γενικά η μηχανική στο δημόσιο είναι ένα τεράστιο έλλειμμα σε όλους τους κλάδους. Ξέρετε, πάλι λόγω του COVID θα έρθουν πάρα πολλά χρήματα στα δημόσια έργα. Αυτά για να γίνουν με ποιότητα χρειάζονται επίβλεψη από μηχανικούς. Το ότι δεν γινόταν προσλήψεις πάρα πολλά χρόνια μετά την κρίση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο έλλειμμα μηχανικών γενικά στο δημόσιο. Μετά το νομοθετικό κενό που δημιουργήθηκε από τα τέλη του 2022 και έπειτα από την τροπολογία που ψηφίστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου στη Βουλή και η οποία είχε αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την τελευταία ημέρα του Απριλίου, δίδεται πλέον μικρή παράταση στην διοικητική υποστήριξη των Δήμων που δεν έχουν συστήσει πολεοδομίες από γειτονικούς Δήμους. Αυτό στην περίπτωση του Ρεθύμνου σημαίνει ότι η πολεοδομία του Μητροπολιτικού Δήμου θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων Ανογείων, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου που δεν έχουν συστήσει υπηρεσίες δόμησης. Το μοντέλο το οποίο επικράτησε είναι να υπάρχει μια πολεοδομία ανανομού, μια κεντρική πολεοδομία του Μητροπολιτικού Δήμου. Ωραία, και αυτός ο Δήμος με προγραμματικές συμβάσεις με τους υπόλοιπους Δήμους των εκάστοτε νομών να εξυπηρετεί τους υπόλοιπους Δήμους. Φανταστείτε λοιπόν, ο όγκος δουλειάς, θέλεις να χτίσεις ας πούμε στα Νόγια, δεν υπάρχει πολεοδομία στα Νόγια και σε εξυπηρετεί η πολεοδομία του Ρεθύμνου. Φανταστείτε τι όγκος δουλειάς συσσωρεύεται, έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ο τεχνικός κόσμος και του Ρεθύμνου εξακολουθεί να διεκδικεί νέες προσλήψεις μηχανικών που εδώ και 13 χρόνια δεν έχουν γίνει.